Μέχρι τώρα υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση στους εμβολιασμούς. Αυτό κυρίως οφείλονταν πρώτα-πρώτα στην ανεπάρκεια της ποσότητας των εμβολίων, αλλά και του μικρού αριθμού των εμβολιαστικών κέντρων. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο του εμβολιασμού, ούτως ή άλλως υπάρχει επάρκεια εμβολίων. Τα εμβολιαστικά κέντρα έχουν πολλαπλασιαστεί, άρα θα πρέπει τον Μάιο και τον Ιούνιο να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος. Τα εμβόλια εξορισμού πραγματικά προστατεύουν και εκείνον που το κάνει, αλλά και όλοι μαζί συμμετέχουμε στο χτίσιμο του τείχους ανοσίας στην κοινότητα και όλοι μαζί βάζουμε τέλος στην πανδημία η οποία εδώ και ένα χρόνο μας έχει διαλύσει. Τα εμβόλια είναι ασφαλή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 είδη εμβολίων στη χώρα μας. Είναι εξίσου αποτελεσματικά. Άλλωστε η μία δόση μόνο μειώνει κατά 50% την ενδοοικογενειακή διασπορά. Ένα άλλο στοιχείο ενθαρρυντικό του εμβολιασμού είναι ότι το 95% των βαρέως πασχόντων, των διασωληνωμένων και των θανόντων δεν έχει εμβολιαστεί. Θα πρέπει όλοι μας τώρα που μας δίνεται ευκαιρία, που ανοίγουν οι πλατφόρμες, να τρέξουμε να εμβολιαστούμε με όποιο εμβόλιο μας προσφέρεται, ηλικιακά και το AstraZeneca για την ηλικία των 30 με 39, αλλά και τα υπόλοιπα εμβόλια και το μονοδοσικό, το Johnson & Johnson, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μπουν στην προτεραιότητά μας. Ο νέος κόσμος και κυρίως οι επαγγελματίες υγείας, οι νοσηλεύτριες, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν ένα χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού, θα πρέπει να τρέξουν να εμβολιαστούν και να μην παραπληροφορούνται από το διαδίκτυο με τα fake news. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αυτά έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα για τον εμβολιασμό. Βέβαια σε αυτό συνέβαλαν και οι παλινοδίες και διεθνών κυρίως οργανισμών γύρω από τις παρενέργειες των εμβολίων. Οι παρενέργειες είναι σπανιότατες, το όφελος είναι πάρα πολύ μεγάλο από τον εμβολιασμό και γι' αυτό κανένας δεν πρέπει να μείνει ανεμβολιαστός.